Σε ένα road trip που κράτησε σχεδόν ένα μήνα, η αποστολή μας ήταν να δούμε τα πιο εντυπωσιακά μέρη της Γαλλίας. Προορισμούς που σίγουρα δεν τους βλέπεις πηγαίνοντας απλά σαν τουρίστας. Εκπληκτικά φαράγγια, θεόρατα βουνά, καταράκτες οι οποίοι αγγίζουν τον ουρανό, αμόλογος που περνάνε κάθε προηγούμενο και εκπληκτικές εικόνες που δημιουργεί η Παλήρια είναι μερικά από αυτά που τα συναντούσαμε. Στο πρώτο επεισόδιο πήγαμε στο Βερντόν, σε ένα από τα ομορφότερα φαράγγια όλης της Ευρώπης. Σε αυτό το επεισόδιο θα φτάσουμε μέχρι τα Πυρηναία όρη για να πάμε να ανακαλύψουμε έναν από τους ψηλότερους, αν όχι τον ψηλότερο καταράκτη όλης της Ευρώπης. Αυτό το ταξίδι θα διαρκέσει 3 μέρες και όλα θα ξεκινήσουν από την πλούσια γαλλική Ριβιέρα. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα πάμε να δούμε το πιο ψηλό καταράκτη όλης της Ευρώπης. Αυτός βρίσκεται στα Πυρηναία όρη. Αυτή τη στιγμή όμως εμείς είμαστε στις Κάνες. Θα κάτσουμε 2 μέρες εδώ και την τρίτη μέρα θα αναχωρήσουμε για να πάμε εκεί που ο καταράκτης φτάνει τα 400 μέτρα ύψος. Λόγω του ότι σε αυτές τις πόλεις το ποτηλιάρισμα είναι μεγάλο, ο μόνος τρόπος για να τις δεις είναι να νοικιάσεις ένα ποδήλατο. Αν το ποδήλατο είναι ηλεκτρικό, είναι ακόμα καλύτερα. Ένας παραλιακός δρόμος ενώνει τις Κάνες με την Οίκαια, οπότε θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Οι Κάνες, που είναι γνωστές για το κινηματογραφικό φεστιβάλ, βρίσκονται στην Γιάννη Ακτή, κοντά στις παράκτες Άλπης. Ανήκει στη Μητροπολιτική περιοχή της Νίκαιας και έχει γύρω στους 70.000 κατοίκους. Η πόλη είναι γνωστή για τις αμμώδεις παραλίες της, οι οποίες θυμίζουν και λίγο Ελλάδα. Όλες όσες συναντήσαμε ήταν ελεύθερες προς το κοινό. Ο πλούτος εδώ είναι εμφανής, με πολυτελείς κατοικίες και πανάκριβα αυτοκίνητα. Η διαδρομή από τις Κάνες μέχρι την Οίκαια ήταν γύρω στη 1,5 ώρα. Έτσι θα μπορούσαμε άνετα να φτάσουμε μέχρι εκεί και μετά με το τρένο να γυρίσουμε πάλι πίσω. Όλη η διαδρομή ήταν παραθαλάσσια και το μεγαλύτερο μέρος της ήταν ποδηλατόδρομος. Όμως υπήρχαν και σημεία τα οποία ο ποδηλατόδρομος σταμάταγε και ήθελε μια ιδιαίτερη προσοχή. Μαζί με τη στάση που κάναμε, μετά από 2 ώρες, φτάσαμε επιτέλους στην Οίκαια. Η Οίκαια είναι και η πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρας. Μπορεί οι Κάνες να έχουν τα φώτα της δημοσιότητας, όμως ανεπιφύλακτα η πιο όμορφη πόλη της Γαλλικής Ριβιέρας είναι η Οίκαια. Φυσικά και εδώ υπάρχει το ελληνικό στοιχείο. Η θεά Νίκη είναι η προστάτηδά της. Πρώτη κάτοικοί της ήταν Έλληνες και στη συνέχεια αποτέλεσε καταφύγιο για ανθρώπους των τεχνών. Εντυπωσιακά κτίρια, πανέμορφες πλατείες και ένας πεζόδρομος παράλληλα της παραλίας κάνουν αυτή την πόλη τόσο όμορφη ώστε να θες εδώ να μείνεις για πάντα. Αυτός ο παγκοσμίως διάσημος πεζόδρομος, μήκους 7 χιλιομέτρων, εκτείνεται σχεδόν από άκρη σ' άκρη της πόλης. Η κύρια δραστηριότητα εδώ είναι ο τουρισμός. Με 5 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, σε ένα μοναδικό περιβάλλον με εξαιρετικό κλίμα, 300 ημερών ηλιοφάνεια στο χρόνο. Φτάνοντας με τα ποδήλατα σε ένα viewpoint, καταλάβαμε ότι με τέτοια χρώματα που έχει η θάλασσα, σίγουρα δεν είναι τυχαίο τα εκατομμύρια των επισκεπτών. Τα νερά που υπάρχουν εδώ τα έχω δει μόνο εδώ και στο Πόρτο Κατσίκι. Έχει ένα χρωματισμό πράσινο τυρκουάζ πολύ έντονο. Και εδώ οι παραλίες είναι ελεύθερες προς τους επισκέπτες και επίσης έχει αρκετή αστυνόμευση. Απίστευτο, ο άνθρωπος το έφτιαξε το σκύλο από άμμο. Η
Φοενίκια πριν γίνει γαλλική πόλη ήταν ιταλική. Και εδώ ο Κέσαρας έχει αφήσει έντονο το στοιχείο του. Φεύγοντας από την παραλία βρεθήκαμε στην παλιά πόλη. Δεδαλώδη, στενά, σκοτεινά σοκάκια, τα οποία όμως έχουν διάφορα μαγαζιά λιανικής, εστιατόρια, μπαρ και φυσικά πολύ κόσμο. Στην παλιά πλατεία διοργανώνεται η πέθρια αγορά, όπου μικροπολιτές πουλάνε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Περνώντας μέσα και από την αγορά, οι δρόμοι ανηφορίζουν, πηγαίνοντας στο πιο εντυπωσιακό σημείο, που είναι ο λόφος του κάστρου. Εδώ χωρίς ηλεκτρικό, δουλειά δεν γίνεται. Η ανηφόρα είναι μεγάλη. Η ιστορία του λόφου ξεκινά τουλάχιστον από την εποχή του Χαλκού. Γύρω όμως τον 3ο αιώνα π.Χ. ο λόφος έγινε ελληνική αποικία, όπου συναλλάσσονταν με τον ελληνικό οικισμό της Μασσαλίας. Το 49 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρας κατέκτησε την περιοχή. Υπό τον έλεγχο των Ρωμαίων, ο οικισμός διατήρησε ισχυρούς πολιτικούς και εμπορικούς δεσμούς με την ελληνική Μασσαλία. Από διάφορα σημεία του λόφου μπορείς να δεις σχεδόν όλη την πόλη. Η δύναμη που είχε ο λόφος ήταν το μήλον της έρηδος για τους κατακτητές. Οι βόλτες στην Οίκια κράτησαν μέχρι αργά το απόγευμα. Όμως θα έπρεπε να γυρίσουμε πίσω για να πάρουμε το αυτοκίνητο και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας προς τα Πυρηναία Όρη. Λοιπόν, και φεύγουμε από την Νίκαια με τις καλύτερες εντυπώσεις. Νομίζω ότι και οι τέσσερις πιστεύουμε ότι η Νίκαια είναι η καλύτερη πόλη στην Γαλλική Ριβιέρα. Ισχύει? Ισχύει, Νίκαια. Εγώ έμενα εκεί, ένα σπιτάκι παρακαλώ. Ωραία. Εγώ όχι. Φεύγουμε λοιπόν από την Νίκαια με προορισμό την Τουλούζ. Okay. Εκεί θα μείνουμε σήμερα το βράδυ και αύριο ξυπνώντας θα πάρουμε το δρόμο για να βρούμε το μεγαλύτερο καταράκτη όλης της Ευρώπης. Αυτός βρίσκεται μέσα στα Πυρηναία Όρη. Θα μπλεχτούμε εκεί μέσα στα βουνά, μέσα στα φαράγγια, μέσα στους δύσκολους δρόμους για να βρούμε αυτό το τεράστιο καταράκτη. Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Άσε το να δούμε, πρόσεχε, πρόσεχε. Μια έξεφυγε το άσε, έχει παραλεστεί. Στάντα. Πηγαίνοντας προς την Τουλούζ, βρεθήκαμε σε μια μικρή πόλη που ονομάζεται Cap d'Agde. Εδώ, για όσους γνωρίζουν, είναι πόλη γυμνιστών. Πληρώνοντας ένα μικρό εισιτήριο, μπορείς να μπεις μέσα στην πόλη χωρίς απαραίτητα ότι πρέπει να γδυθείς. Εδώ οι βίντεο λήψεις απαγορεύονται, έτσι τα μόνα πλάνα που έχουμε είναι από το εστιατόριο που κάτσαμε και φάγαμε. Το επόμενο πρωί μας βρήκε στην Τουλούζ. Επειδή ήταν σταθμός μόνο για διανυκτέρευση, δεν προλάβαμε να την εξερευνήσουμε. Έτσι, μία βόλτα στην κεντρική πλατεία, ένα καφέ και λίγο πρωινό για να ξεκινήσει η μέρα και επιστροφή στο αυτοκίνητο για να πάμε σε αυτό το μέρος που κάποιοι το θεωρούν ο παράδεισος της Γαλλίας. Λοιπόν, και η ομάδα φεύγει από την Τουλούζ με πολλή διάθεση για να πάμε επιτέλους στα Πυρηναία Όρη. Εκεί στα Πυρηναία Όρη έχει πάρα πολύ δράση. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να φτάσουμε στην κορυφή ενός βουνού, το οποίο είναι πολύ διάσημο. Η διαδρομή δηλαδή είναι πολύ διάσημη. Το κάνουν και στο Tour de France. Θα φτάσουμε σε μια κορυφογραμμή, την οποία την έχει σχεδόν όλο το Instagram. Δεύτερη δραστηριότητα είναι να πάμε να δούμε το πιο ψηλό καταράκτη της Ευρώπης. Έχει ύψος πάνω από 400 μέτρα. Θα μπαίνουμε σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό εκεί μέσα στα Πυρηναία Όρη. Θα δούμε όλες αυτές τις ωραίες διαδρομές, θα φάμε πολύ ωραίο τόπιο φαγητό και η συνέχεια επί της οδόνης. Τα Πυρηναία Όρη είναι τα φυσικά σύνορα της Γαλλίας με την Ισπανία. Με μεγάλη χαρά και περηφάνεια μάθαμε ότι και αυτή η ονομασία είναι ελληνική. Στην ελληνική μυθολογία, η Πυρήνη είναι μια πριγκίπισσα που έδωσε το όνομά της στα Πυρηναία. Υπάρχει μια μυθική ιστορία που μέσα σε αυτή εμπλέκεται και ο Ηρακλής, όπου αξίζει κάποιος να κάτσει να τη διαβάσει.
Μία άλλη εκδοχή για την ονομασία λέει ότι κάποιοι βοσκοί άφησαν κάποια φωτιά και ολόκληρη η περιοχή των βουνών καταστράφηκε. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά κράτησε για μήνες. Έτσι καήκαν σχεδόν όλα τα βουνά των Πυρηναίων. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, αυτή η περιοχή πήρε αυτό το όνομα. Το μήκος των οροσυρών είναι γύρω στα 430 χιλιόμετρα, ενώ οι κορυφές φτάνουν και τα 2.600 μέτρα. Το πρώτο πράγμα που θέλαμε να εξερευνήσουμε στα Πυρηναία Όρη ήταν η περίφημη μαγευτική ανάβαση του Tour de France, το Col du Tourmalet. Το Tour de France είναι ποδηλατικές διαδρομές που βρίσκονται σχεδόν σε όλη τη Γαλλία. Το Tourmalet όμως είναι το κερασάκι στην τούρτα. Μία κατακόρυφη ανάβαση σε υψόμετρο 2.100 μέτρα και με έναν εμβληματικό τερματισμό. Η συγκεκριμένη ανάβαση δεν είναι απλώς μια δύσκολη ανάβαση. Πολλοί αθλητές, προσπαθώντας να πετύχουν τους χρόνους που έχουν σαν στόχο, από τη μεγάλη κόποση εγκαταλείπουν. Η αλήθεια είναι ότι εδώ είναι ο παράδεισος του ποδηλάτη. Πέρα όμως από το μεγαλείο της διαδρομής, και το τοπίο είναι συναρπαστικό. Οι εικόνες εδώ είναι ασύλληπτες. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιο τοπίο δεν ξέρω που μπορείς στην Ευρώπη να βρεις. Σύν' ότι είναι γεμάτο με λάμα. Δεν τον κουρεύει κανένας. Αφήσαμε το αυτοκίνητο γύρω στα 500 μέτρα πιο χαμηλά και θα πάμε στο ψηλότερο σημείο, το οποίο είναι και το σήμα κατά δεθέν εδώ των βουνών. Αυτό αξίζει να το δείξω, είναι το δωμάτιο το οποίο έχουμε κλείσει εδώ, στο χωριό, το οποίο έχει την απόλυτη θέα. Δεύτερη μέρα στα Πυρηναία Όρη και τώρα ήρθε η στιγμή για να πάμε να συναντήσουμε το πιο ψηλό καταράκτη όλης της Ευρώπης. Ο καταράκτης Γκαβαρνιέ είναι ένας πολυεπίπεδος καταράκτης με συνολική πτώση 422 μέτρων. Τροφοδοτείται όλο το χρόνο από χιόνι και έναν μικρό παγετώνα που βρίσκεται στην Ισπανία. Το νερό διαρρέει υπόγεια μέχρι να φτάσει στο χείλος των βράχων. Και ενώ το καλοκαίρι έχει πάντα ροή, μερικές φορές το χειμώνα παγώνει και σταματά να ρέει. Ο καταράκτης έχει τρία σκαλοπάτια, με τη μεγαλύτερη διαδρομή του νερού πριν σκάσει πάνω σε βράχο να είναι 281 μέτρα. Δοκίμασα. Nice. Thank you. Αντικριστή μπάφλα. Κοιτάμε γύρω στο καημένο.
Από το χωριό σε μια μισή ώρα θα είμαστε στον... Σε μια ώρα λοιπόν, διορθώνω, θα είμαστε στο Ρήνο, στην Ελβετία. Στο ψηλό καταράκτη. Λοιπόν, από το χωριό σε μια μισή ώρα... Σε μια ώρα λοιπόν, θα είμαστε... Θα είμαστε στον δεύτερο ψηλότερο καταράκτη. Όχι, το γάμισες βάλω. Λοιπόν, εδώ από το χωριό σε μια μισή ώρα... Θα είμαστε στο ψηλότερο καταράκτη της Ευρώπης. Οι απόψεις δίσταται για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος καταράκτης της Ευρώπης. Οι μεν Ελβετοί λένε ότι στο Ρήνο υπάρχει ο μεγαλύτερος καταράκτης, γιατί η ορμή του νερού πέφτει κατακόρυφα και στο βράχο που σκάει η απόσταση αυτή είναι μεγαλύτερη. Εδώ όμως είναι μεγαλύτερο το υψόμετρο, αν και σκάει το νερό πάνω σε βράχια, είναι μεγαλύτερο το υψόμετρο που βλέπεις τον καταράκτη που έρχεται από ψηλά. Άλλοι φυσικά έχουν τη γνώμη ότι δεν παίζει μόνο το ύψος, αλλά παίζει και η ποσότητα του νερού που φεύγει από τον καταράκτη. Βέβαια, στην Έδεσσα είναι ο μεγαλύτερος καταράκτης της Ευρώπης λόγω ποσότητας. Βέβαια. Έχει μερικές ανεφορούλες. Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι απαγορεύεται η είσοδος των σκύλων στο συγκεκριμένο μονοπάτι. Ρωτώντας μάθαμε ότι η είσοδος στους σκύλους απαγορεύεται σε όλα τα εθνικά πάρκα της Γαλλίας. Εδώ απαγορεύονται και τα ποδήλατα. Το Circuit de Gavarnie είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα σε όλα τα γαλλικά Πυρηναία. Μία σχεδόν κυκλική διαδρομή που φεύγεις από το τοπικό χωριό και καταλήγεις πάλι σε αυτό. Ο τελικός προορισμός είναι ένα φυσικό αμφιθέατρο με κολοσιαία βουνά, στα οποία υπάρχουν περιμετρικά καταράκτες. Στη μέση δεσπόζει ο μεγαλύτερος και δημιουργεί μία από τις πιο εκπληκτικές εικόνες της Ευρώπης. Λόγω της απαράμιλης ομορφιάς του, το Circuit de Gavarnie έχει πάρα πολύ κόσμο. Ορδές επισκεπτών, ορδές. Για όποιον θέλει να διανυκτερεύσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, υπάρχει ένα ξενοδοχείο με θέα τον καταράκτη στη μέση ακριβώς της διαδρομής. Μία στάση για λίγο νερό και προχωράμε. Οι καλύτερες συνθήκες για να το κάνεις είναι οι καλοκαιρινοί μήνες. Το χειμώνα είναι πολύ συνηθισμένο να υπάρχει χιόνι, το οποίο δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες με άπειρους πεζοπόρους. Εμείς δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα. Για το καλό. Οι εικόνες που συναντάς μέχρι να φτάσεις στον καταράκτη είναι εκπληκτικές. Η περιοχή σε μερικά σημεία είναι βραχώδης και ίσως τα κατάλληλα παπούτσια να βοηθήσουν. Αν και όλο το μονοπάτι είναι εύκολα προσβάσιμο, φτάνοντας στην τελική ευθεία, τα πράγματα δυσκολεύουν. Στην πραγματικότητα, δυσκολεύουν αρκετά. Τελικά περπατάμε ήδη μια μισή ώρα. Και αυτό το τελευταίο κομμάτι είναι και το πιο δύσκολο όλης της διαδρομής. Μια άλλη φορά με πάρα πολύ μεγάλη κλίση. Ανεβαίνοντας αυτό το μικρό Γολγοθά, καταλαβαίνεις ότι και το κατέβασμα θα είναι δύσκολο. Όμως έχεις φτάσει στο σημείο που οι σταγόνες από τον καταράκτη σε δροσίζουν. Φτάνοντας ακριβώς από κάτω, οι εικόνες σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό.
Μην περιμένεις την πτώση για να τη γράψεις. Πρέπει να έχουμε ένα highlight. Είμαι ένας λαϊκός. Από ένα διαφορετικό μονοπάτι δίπλα από αυτό που ήρθαμε, θα ξαναγυρνάγαμε πίσω στην αφετηρία. Πάνω σε ένα βράχο πολύ κούκι μαζεμένοι, θα φτιάχναμε κι εμείς το δικό μας. Και σίγουρα φτάνοντας στον τερματισμό, μία βουτιά στα κρυσταλλένια νερά του ποταμού για αποθεραπεία. Όλο το μονοπάτι τελικά είναι γύρω στα 12 χιλιόμετρα και μαζί με τις στάσεις χρειαστήκαμε γύρω στις 5 ώρες. Για κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος με τα μονοπάτια θα το καταφέρει, αλλά στο τελευταίο κομμάτι σίγουρα θα κουραστεί. Οι εικόνες που συλλέξαμε από αυτή την περιπέτεια πραγματικά είναι ανεκτήμητες. Όμως είχε πάει ήδη απόγευμα και θα έπρεπε να γυρίσουμε στο κατάλημά μας, το οποίο ήταν ένα πανέμορφο σπίτι στην εξοχή. Εκεί θα διανυκτερεύαμε και η επόμενη μέρα θα μας περίμενε για μια καινούρια περιπέτεια. Όμως για αυτήν θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο.